Πάμε στο χθεσινό παιχνίδι. Πάμε. Τώρα τι παίρνει, γίνεται την άγρια. Μελισσανίδη. Μα τα έχει κατεβάσει τα βρακιά. Τα βρακιά μα τα έχει κατεβάσει έτσι. Τα έχει κατεβάσει τα βρακιά έτσι. Έτσι είναι η αναφέρεια. Μα έχει ξεβρακώσει με Μελισσανίδη. Το ξέρει. Λοιπόν, μα έχει αλλάξει τα φώτα. Μα έχει αλλάξει τα πετρέλαια. Ναι. Αυτό κύριε Γιάννη, καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω υγιή. Υγιής είναι. Σιωπή. Θα μας θάψει. Ναι. Ξέρεις τι μας έχει κάνει ο άνθρωπος εμάς. Τι. Σας έχει κατά χέρι. Μας έχει αλλάξει τα φώτα, τα πετρέλαια. Είναι να ντρέπονται οι αεξίδες. Έχει πιάσει ένα λεμόνι. Είναι ντροπή. Το έχει στύψει το λεμόνι. Το έχει στύψει το λεμόνι. Έχει φάει και τη φλούδα και το στείλει ακόμα να βγάλει παίχτες. Δεν βγαίνουν ρε φίλε. Με ξεφτιλίζει ο ΠΑΟΚ τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Ρε ντροπή ρε. Λίγο τσίπα ρε. Άρα λίγο τσίπα έχετε πάνω σας. Είστε άνθρωποι του Χριστού. Τι είστε. Ρε αντίχριστοι. Τι είστε. Ρε είναι δυνατόν αυτό το ΠΑΟΚ. Αυτό. Δηλαδή αν έπαιζε ο Μαουρίσιο. Αν έπαιζε ο Βιερίνια. Αν είχα κανονικό φόρ. Τι θα μας κάνανε. Ας ναι. Γιογιό. Ας ναι. Γιογιό. Όχι δεν είναι αυτό. Περίμενε. Αν υπήρχε λοιπόν, κύριε Μελισσανίδη, αφήστε με να του πω δύο κουβέντες. Ναι. Κύριε Μελισσανίδη, σας ακούει ο κύριος Μελισσανίδη. Σας σέβομαι απεριόριστα σαν άνθρωπο και προσωπικότητα. Αλλά σαν παράγοντα της ΑΕΚ, αν εξαιρέσω το γήπεδο το οποίο γίνεται έτσι όπως γίνεται, κατ' εμέ ή θα πουλήσεις ή θα βάλεις λεφτά. Άλλη ξεφτύλα δεν έχει πιο κάτω. Πιάσαμε πάτο, τέλος. Πιάσαμε πάτο. Ναι, άεξα εύκολα, άεξα δύσκολα, άεξα δύσκολα. Έχω εμπεθυπότε ρε παιδιά. Το μικρό το μωράκι του δίνει στην πιμπίλα και ηρεμεί καμιά ωρίτσα. Μετά θέλει και κάτι άλλο. Εμείς την έχουμε φάει την πιμπίλα, την έχουμε μασίσει. Δεν τρώγεται άλλο ρε φίλε. Λιώσαμε τη σιλικόνη άλλο μαζί σου. Μας ξεβράκωσες ρε άνθρωπε. Μας τέντωσε τα νερά, δεν είμαστε καλά. Είναι δυνατόν εχθές να κλείνω το κινητό μου, το κλείσα το κινητό μου παιδιά. Με τρέλανε οι παοξίδες, μου χάζεψαν το μυαλό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε και δεν με βρίζαν τα παιδιά. Με κολαντρίζανε ρε παιδί. Καζούρα. Τι καζούρα, δεν υπάρχει τόπο στο κινητό. Ο παδός που κολαντρίζει ο παδό, ναι. Την ώρα του αγώνα ακόμη. Όχι, όχι, όταν τελείωσε. Μετά, όταν έληξε το παιχνίδι. Και αποκαπαράτε. Ναι ρε φίλε, γιατί εγώ έβγαινα όλη την εβδομάδα στο Ραπτόπουλο. Ή την προηγούμενη που έβγαινα. Και τους έλεγα ότι πήρατε, φτάνει. Αυτό θεωρούσα και έβλεπα. Αλλά μετά το συνοθήλευμα που είδα εχθές, είναι δυνατόν. Να σας περνάει ο Πέλκας σαν σταματημένους και ο Τσιγκρίνης που υποτίθεται ότι είναι πολύ έμπειρος να είναι πίσω από τον φόρο. Και μετά ποιος θέλει, εγώ φταίω.